Ένα ξεχωριστό σούπερ μάρκετ λειτουργεί τους τελευταίους μήνες στη Θεσσαλονίκη. Το Bioscoop είναι ένα συνεταιριστικό μη κερδοσκοπικό παντοπωλείο, το οποίο διέπεται από τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας και της άμεσης δημοκρατίας. Το κατάστημα Bioscoop είναι ένα συνεταιριστικό κατάστημα, ένα συνεταιριστικό παντοπωλείο. Αυτό που προσέχουμε πάρα πολύ στα προϊόντα μας είναι ένας συνδυασμός ποιότητας και τιμής. Κάτω από τον τίτλο και τη φιλοσοφία μας ότι εμείς οι ίδιοι οι καταναλωτές παίρνουμε την τροφή μας στα χέρια μας. Αυτό μας υποχρεώνει να φέρουμε μέσα στο κατάστημα προϊόντα ελεγμένης ποιότητας, όπως θα σας εξηγήσω και παρακάτω, σε μια τιμή η οποία είναι δίκαιη και για τον καταναλωτή και για τον παραγωγό. Στα ράφια, οι καταναλωτές βρίσκουν πάνω από 2.000 προϊόντα από παραγωγούς και τοπικούς συνεταιρισμούς χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων. Φροντίζουμε οι τιμές στα προϊόντα που απαρτίζουν το καλάθι της νοικοκυράς να είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλές. Σαν παραδείγματα μπορούμε να πούμε το τυρί που είπατε και εσείς, το κατσικίσιο τυρί, το οποίο είμαστε σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή, στον καφέ, που είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης, και μια και είμαστε στη Μανοναβική, και τις πατάτες τις οποίες έχουμε. Είναι τρία είδη τα οποία δεν θα τα βρει αλλού ο καταναλωτής φθηνότερα, ως παράδειγμα το λέω, παρά μόνο στο Bioscoop. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει ο συνεταιρισμός έχει να κάνει με την ποιότητα των προϊόντων. Κάθε προϊόν που μπαίνει στο κατάστημά μας περνάει από έναν εξονυχιστικό έλεγχο ποιότητας. Και όχι μόνο αυτό. Κοιτάμε τον τόπο παραγωγής του προϊόντος. Κοιτάμε τον τρόπο παραγωγής του προϊόντος, κοιτάμε το πώς ακριβώς φτάνει το προϊόν στο κατάστημά μας. Φροντίζουμε λοιπόν τα προϊόντα μας να είναι από όσο το δυνατόν κοντινότερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να έχει το μικρότερο δυνατό οικολογικό αποτύπωμα η τροφή που μπαίνει εδώ μέσα, και κοιτάμε επίσης και τις εταιρείες που βάζουμε και τους παραγωγούς που βάζουμε εδώ πέρα μέσα, ακόμα και στο ποια εργατική πολιτική έχουν απέναντι στους εργαζόμενους τους οποίους χρησιμοποιούν. Ένας ακόμα τρόπος ο οποίος ελέγχονται τα προϊόντα που μπαίνουν εδώ είναι από τον ΕΦΕΤ. Δηλαδή, έχουμε όλη την τεχνογνωσία του ΕΦΕΤ και τις αποφάσεις τις οποίες βγάζει, τις μελετάμε, και οποιαδήποτε εταιρεία χρησιμοποιεί στα προϊόντα της παράνομες ουσίες και έχει καταδικαστεί γι' αυτό, η εταιρεία αυτή αυτόματα φεύγει και από το Bioscoop. Ή μάλλον καλύτερα, δεν μπαίνει καθόλου μέσα στο Bioscoop. Εκεί που ξεχωρίζει το Bioscoop είναι και στον τρόπο λειτουργίας του, καθώς τα 380 μέλη του είναι και ιδιοκτήτες, με λόγο στη διαχείριση. Μάλιστα, τα όποια κέρδη υπάρξουν διανέμονται πίσω στα μέλη και τους καταναλωτές. Ο συνεταιρισμός διοικείται μεν από ένα διοικητικό συμβούλιο, αλλά στη συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συμμετέχει το οποιοδήποτε μέλος και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του συνεταιρισμού. Ο συνεταιρισμός, επειδή θέλουμε να δημιουργήσουμε και έναν νέο τρόπο διοίκησης αυτού του φαινομένου, του συνεταιριστικού και του συνεργατικού φαινομένου, έχουμε δημιουργήσει τις ανοιχτές επιτροπές. Η δουλειά έχει μοιραστεί σε επιτροπές, οι οποίες είναι ανοιχτές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το οποιοδήποτε μέλος μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιτροπή θέλει για όσο χρόνο αυτό επιθυμεί και να εργαστεί στο συγκεκριμένο τομέα που τον ενδιαφέρει. Έτσι λοιπόν η διοίκηση του συνεταιρισμού διαχέεται σε όλα του τα μέλη. Όλοι μπορούν να έχουν λόγο και όλοι μπορούν να δουλέψουν για τον συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμός μας είναι ένας φορέας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, που σημαίνει ότι τον πλούτο που παράγεται εδώ μέσα τον δικαιούνται αυτοί οι οποίοι τον παράγουν και η τοπική κοινωνία η οποία φροντίζει να υπάρχει αυτός ο πλούτος. Έτσι λοιπόν το τυχόν πλεόνασμα επιστρέφεται πίσω στα μέλη, στους πολίτες που μας επιλέγουν, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Μαρία, ψωμιά πόσα πάνω, 2-3.